Και να βάλουμε στην κουβέντα μας τον μετεωρολόγο, τον κύριο Μανώλη Λέκα, και τον ευχαριστούμε θερμά που είναι μαζί μας. Καλησπέρα σας, κύριε Λέκα. Καλησπέρα, κύριε Σφαγγενάκη. Καλησπέρα και στον κύριο Σαφίδη. Καλησπέρα σε όλους τους τηλεθεατές σας. Σας ευχαριστούμε που είστε μαζί μας, καταρχάς, για να δούμε πώς θα περάσει αυτή η κακοκαιρία από την Κρήτη. Τι περιμένουμε για το νησί μας και σε ποιες περιοχές περιμένουμε τα φαινόμενα να είναι πια έντονα. Προειδέας όμως και πριν τον κόσμο, και το λέω ξανά, ότι είστε και υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος Χανίων. Άρα θα κάνουμε και αυτοδιοικητική συζήτηση παρέα και έχει τη δικιά της σημασία και τη δικιά της βαρύτητα, με δεδομένο και το κομμάτι της πολιτικής προστασίας, αλλά θα τα πούμε στη συνέχεια. Να ξεκινήσουμε λίγο με το κομμάτι των καιρικών φαινομένων. Τι περιμένουμε για το νησί μας τις επόμενες ώρες, κύριε Λέκα? Κοιτάξτε, κυρία Σφαγγενάκη, ξεκινήσατε στον πρόλογο σας και είπατε πολύ ωραία πράγματα, ότι δεν θα πρέπει τελικά να αρχίσουμε να φοβόμαστε τα όποια καιρικά φαινόμενα. Προφανώς οι εντάσεις δεν θα θέλαμε να τις έχουμε. Παρ' όλα αυτά, ο καιρός δεν έχει δείξει ποτέ ότι κρατάει μία μετριότητα. Άλλες φορές εκφράζεται και με ένα πιο σκληρό τρόπο, δηλαδή πιο έντονα καιρικά φαινόμενα. Και φυσικά αυτό που θα μου επιτρέψετε εγώ να πω είναι ότι στις περισσότερες περιπτώσεις υπόλογος των αποτελεσμάτων δεν είναι ο καιρός, άσχετα αν αρέσκονται οι πολιτικοί να το ρίχνουν εκεί. Αυτή η κλιματική αλλαγή έχει καταντήσει ένα τεράστιο πολιτικό άλοθη. Επομένως, οι υποδομές και άλλα πράγματα τα οποία γίνονται προς εξυπηρέτηση των πολιτών, προς εξυπηρέτηση δική μας είναι, αλλά σε κάθε περίπτωση ο λανθασμένος τρόπος με τον οποίο προγραμματίζονται, υλοποιούνται, φέρνει αυτά τα αποτελέσματα που βλέπουμε στις έντονες αυτές κακοκαιρίες. Σε κάθε περίπτωση ο καιρός είναι ό,τι πιο ευνοϊκό μας επιφυλάσσει η φύση και την ίδια μας την επιβίωση. Γεννηθήκαμε και συντηρούμαστε μέσα από αυτή τη διεργασία. Επομένως, δεν θα έπρεπε να είναι κάτι το οποίο φοβόμαστε ή τέλος πάντων σε κάθε περίπτωση αρχίζουμε τις αναγγελίες περί κινδύνων, περί καταστροφών κτλ. Ξέρετε, σας το λέω γιατί το αντιμετωπίζω καθημερινά, κινούμενος και εγώ στον χώρο των πολιτών, στην καθημερινότητά μου. Όλοι μου δείχνουν αυτό το αίσθημα τρόμου που έχουν, ναι, προκειμένου να δουν σε κάθε κακοκαιρία τι ακριβώς θα συμβεί. Ναι, έχουμε αρχίσει και φοβόμαστε τον χειμώνα, φοβόμαστε τα ακραία καιρικά φαινόμενα. Το ακραία τώρα μέσα εισαγωγικά κάποιες φορές δεν είναι ακραία, είναι τα έντονα καιρικά φαινόμενα που μπορούμε να δούμε σε φθινόπωρο ή σε χειμώνα. Ακριβώς. Προκειμένου η κακοκαιρία αυτή, εγώ θα την έλεγα καλοκαιρία, γιατί πολλοί είναι εκείνοι οι οποίοι νομίζω το βλέπουν πολύ θετικά. Αξιοτουρισμός νομίζω καλά μας πήγε ιδιαίτερα το τελευταίο σχεδόν τρίμηνο, και θερμοκρασιακά και καιρικά καλά πήγαμε. Από την άλλη πλευρά όμως βλέπουμε τώρα να θέλουμε, η φύση έχει ανάγκη από νερό και για την παραγωγή πολλών προϊόντων, αλλά νομίζω ότι είναι καιρός του να δείξει μια πιο φθινοπορεινή νότα. Και αυτό ακριβώς θα κάνει. Έρχεται μια, ας το πω έτσι, καλή συνθήκη καιρικών συνθήκων για το νησί μας. Η όποια ακρότητα την οποία, ή αν θέλετε έτσι ένταση την οποία μπορεί να δείξει ο καιρός, είναι μέσα στα φυσιολογικά πλαίσια. Δεν επιφυλάσσει τίποτα το οποίο εγώ θα σας πέρναγα ως ανησυχητικό. Ναι, μπορεί να εκδηλωθεί και κάποια μπόρα, ένταση δηλαδή της βροχής σε κάποιο τόπο. Δεν είναι παράδοξο. Μπορεί να εκδηλωθεί και τοπική καταιγίδα. Τώρα για το χαλάζι, επιτρέψτε μου, μου φαίνεται λίγο, θα έλεγα ναι, η πιθανότητα υπάρχει, αλλά στο μικρό ποσοστό ή και στο τοπικό επίπεδο μπορεί να εκδηλωθεί, δεν νομίζω ότι θα ήταν σημάδι μιας τεράστιας ανησυχίας. Άλλωστε έχουμε πει, στα καιρικά φαινόμενα, σε κάθε περίπτωση, δείχνουμε δέουσα προσοχή, σεβασμό προς τη φύση, γιατί τελικά μας έχει αποδείξει ότι είναι πολύ πιο ισχυρή από εμάς. Τώρα, όσον αφορά την εξέλιξη των καιρικών, πραγματικά περιμένουμε μια αλλαγή του καιρού λίγο, ας το πούμε, πιο αισθητή από αύριο. Σήμερα την είδαμε εν πρώτης, τις νεφώσεις οι οποίες έδωσαν τα προμηνύματα αυτής της αλλαγής. Στην Οπορεινό λοιπόν θα είναι το σκηνικό του καιρού από αύριο, με τις θερμοκρασίες να υποχωρούν σε χαμηλότερα επίπεδα. Ιδιαίτερα τις βραδινές ώρες θα νιώσουμε, αν όχι δροσιά, και κρύο για την ενδοχώρα και ορεινές περιοχές, και μάλιστα θα έχει και διάρκεια αυτό. Mm-hmm. Ενώ και κατά τη διάρκεια της ημέρας θα δούμε τις θερμοκρασίες να επιστρέφουν σε επίπεδα τα οποία είναι πολύ πιο λογικά για την εποχή τους. Δηλαδή θα δούμε εδώ στα δυτικά τους 25 με 26. Στα ανατολικά, επειδή οι συνθήκες καιρικές θα είναι καλύτερες, μπορεί να δούμε και λίγο παραπάνω στους 27, ίσως και 28 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά, κύριε Λέκα, θα δούμε βροχοπτώσεις ή πιο πολύ εστιάζονται στη δυτική Κρήτη?
Ναι, θα περάσω τώρα στο κομμάτι των καιρικών, όπως λέτε, όπου πραγματικά φαίνεται ότι ευνοούνται περισσότερο οι δυτικές περιοχές. Άλλωστε, αυτό το σύστημα στη φάση υποχώρησής του θα περάσει από τα δυτικά της Κρήτης, άρα πιο κοντά θα είναι οι δυτικές περιοχές του νησιού και επομένως έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες να δώσουν φαινόμενα. Πιστέψτε με, δεν μπορούμε να πούμε ούτε την ένταση με ακρίβεια, ούτε τις περιοχές. Δεν θα πληγούν, θα λέγαμε, όλες οι περιοχές από καιρικά φαινόμενα. Μάλλον να βγάλω τη λέξη να πληγούν, δεν θα επηρεαστούν από καιρικά φαινόμενα. Παρ' όλα αυτά, φαίνεται ότι το δυτικό τμήμα, δηλαδή το Ρέθυμνο και τα Χανιά, δείχνουν να έχουν κάποιες καιρικές καταστάσεις παροδικές. Δηλαδή, δεν θα έχουν και τη διάρκεια, και αυτή είναι ένα στοιχείο όταν έχουμε την ένταση και τα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Δεν το έχουμε αυτό. Μία περιοδικότητα η οποία μπορεί προς το μεσημέρι να δώσει. Και μάλιστα, δεν σας κρύβω, και ανατολικά, ενδεχομένως, έστω και σε τοπικό επίπεδο, έστω και πρόσχερα, πέραν των εφόσεων, να δούμε να κάνουν την εμφάνισή τους κάποια φαινόμενα. Η επόμενη μέρα τώρα, η Πέμπτη, ίσως είναι λίγο πιο μέρα που έχει λίγο μεγαλύτερες πιθανότητες να δώσει λίγο περισσότερα φαινόμενα, δηλαδή μια πρόσκαιρη έστω ένταση, μιας και τις μεσημβρινές ώρες ευνοείται κυρίως ο καιρός από κάποια θερμική αστάθεια. Αυτό, ναι, επιφυλάσσει ενδεχόμενα μια πιθανότητα κατά τόπους να γίνουν μπόρες, δηλαδή από μια απλή βροχή η οποία μπορεί να είναι περισσότερο στα ανατολικά, εδώ στα δυτικά, να εξελιχθεί σε μια μπόρα μιας πρόσκαιρης έντασης ή ακόμα και μια εκδήλωση καταιγίδας, πρόσκαιρη κι αυτή, η οποία θα ολοκληρώσει πολύ γρήγορα τον κύκλο της, άρα δεν μας ανησυχεί ιδιαίτερα. Άλλωστε, νομίζω ότι πολλοί είναι εκείνοι και στα ανατολικά που θα ήθελαν τέτοιου είδους βροχές, όπως σας είπα για την αγροτική και κτηνοτροφική παραγωγή. Ναι, νομίζω ότι και η βροχή, το έχουμε πει πολλές φορές, κύριε Λέκο, ότι και η βροχή είναι αυτό που λέμε ζωή. Και πόσο μάλλον για ένα νησί όπως είναι η Κρήτη, που η παραγωγή της είναι ζωντανή, τουλάχιστον εκεί που στις καλλιέργειες δεν δημιουργεί πρόβλημα και φυσικά δεν δημιουργεί πρόβλημα και στις μετακινήσεις. Έτσι είναι. Γιατί εμείς τα λέμε τώρα, αύριο μπορεί να δούμε νέα δεδομένα. Το έχω πει αυτό στην ενημέρωση μετρολογική. Καλά το λέτε. Πρέπει να είμαστε διαρκώς από πάνω, ώστε να δίνουμε και την τελευταία πληροφορία. Γιατί τέτοιου είδους συστήματα, μια αλλαγή τροχιάς του συστήματος, δεν το βλέπουμε τώρα προς Θεού. Απλά λέω μια αλλαγή, μια αλλαγή κατάστασης, όπως έγινε και στην κακοκαιρία του Δανίλ του προηγούμενου. Μην νομίζετε ότι εκ των προτέρων γνωρίζαμε με τόσο τέλειο τρόπο πού ακριβώς θα χτυπήσει. Όλο αυτό εξελίχθηκε σε πολύ λίγο χρόνο και ξέρετε, ο βαθμός αντίδρασης εκεί καμιά φορά γίνεται και λίγο πιο δύσκολος. Άρα λοιπόν θα μας ζηλέψετε από τα ανατολικά, μιας και εδώ οι βροχές ενδεχομένως θα είναι λίγο περισσότερες και εύχομαι βέβαια και στα ανατολικά πραγματικά να σημειωθούν κάποιες βροχοπτώσεις. Και η Παρασκευή, φθινοπορεινού σκηνικού θα είναι η μέρα, δείχνει και αυτή ότι μπορεί να έχει κάποιες βροχές, πάλι τοπικού χαρακτήρα. Ευνοούνται ως επιτοπλίες των βόρειες περιοχές, οι νότιες μάλλον θα έχουν κάπως καλύτερο καιρό. Ίσως και το Σάββατο και η Κυριακή και πάλι να επιφυλάσσουν έτσι τη διατήρηση αυτού του φθινοπορεινού σκηνικού με ήπιες όμως βροχές, οι οποίες όπως σας είπα είναι θεμητές, απόλυτα θεμητές για όλο το νησί. Αν και πάλι, όπως σας είπα, ευνοούνται πάλι λίγο κεντρικές και δυτικές περιοχές. Όσον αφορά τα νημολογικά, πάρα πολύ καλά, που σημαίνει οι θάλασσες διατηρούν γενικά καλές συνθήκες, ώστε και ο τουρισμός κατά κάποιο τρόπο να ευνοείται από αυτό το γεγονός. Και με τις θερμοκρασίες, όπως σας είπα, να υποχωρούν σε χαμηλότερα, πιο λογικά εποχής επίπεδα, σε αυτό που θα χαρακτηρίζαμε πραγματικά ως το πραγματικό φθινόπωρο, που μάλλον θα έπρεπε να έχει ξεκινήσει λίγο νωρίτερα, δηλαδή πιο νωρίς, αλλά μας έρχεται τώρα και θα διατηρηθεί για λίγες μέρες. Κρατάμε αυτή την ψύχρεμη φωνή του κυρίου Λέκα, ό,τι έχει να κάνει με τα προγνωστικά σου για τις καιρικές συνθήκες, με την υποσημείωση πάντα, που πολύ σωστά κάνατε κι εσείς και το γνωρίζετε καλά, ότι μέχρι στιγμής η εικόνα είναι αυτή. Τα μετεωρολογικά δεδομένα λοιπόν είναι αυτά μέχρι και αυτή την ώρα και τα καταγράφουμε. Να πάμε και στα αυτοδιοικητικά, μπάμπη, τον κύριο Λέκα. Να πάμε, Λέκα, γιατί το είπες πριν, έχουμε τον κύριο Λέκα 2-1 είστε σήμερα. Να πάμε και λοιπόν, στην υποψηφιότητά σας. Με ποιο γνώμονα λοιπόν, κύριε Λέκα, δεν είναι η πρώτη φορά βέβαια που διεκδικείτε την ψήφο των Χανιωτών, δηλώνετε παρόν στα αυτοδιοικητικά πράγματα των Χανίων, είστε υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος με το συνδυασμό του Παναγιώτη Σημανδυράκη, σωστά? Ακριβώς, του νυν δημάρχου των Χανίων, ο οποίος συνεχίζει βέβαια να δραστηριοποιείται και πάλι και
να κατεβαίνει διεκδικώντας και πάλι το Δήμο Χανίων. Εν πρώτη θέλω να σας πω, όπως και την προηγούμενη και αυτή τη φορά, ότι ουσιαστικά με όλη αυτή τη δουλειά που κάνω, συνεργαζόμενος με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αρθρογραφώντας και με τις υπηρεσίες και τις περιφέρειες και του Δήμου, νομίζω ότι η κοινωνική μου συμμετοχή ήταν, φαντάζομαι, πάρα πολύ μεγάλη, θέλοντας να βοηθήσω ουσιαστικά και το νησί, αλλά και τον τόπο μου εδώ, τα Χανιά και το Ρέθυμνο από όπου κατάγομαι, γενικότερα όλη την Κρήτη, στο να έχει μια καλή αντικειμενική εικόνα, χωρίς φωνές, χωρίς εντυπωσιασμούς, όσον αφορά τα καιρικά δρόμενα του νησιού μας. Τώρα η ενασχόλησή μου, λίγο πιο ενεργά θα έλεγα, αν και συμβουλευτικά είμαι παρόν σε όλα, ακόμα και στην περιφέρεια, στον κύριο Περιφερειάρχη, και ευχαριστώ γι' αυτό, έχω ένα συμβουλευτικό χαρακτήρα. Ξέρετε όμως, θα σας πω τι είναι εκείνο το οποίο βλέπω. Τελικά το να είσαι απ' έξω να συμβουλεύεις, να αρθρογραφείς, να κάνεις διαλέξεις και όλα αυτά τα πράγματα, μάλλον δεν είναι αρκετό. Το να είσαι από μέσα και να μετέχεις με ένα ενεργό ρόλο, αντίδρασης ίσως, μια φωνή επιστημονική, γιατί αυτό πρεσβεύω, νομίζω ότι μπορεί κάποια πράγματα να βρουν ένα σωστό δρόμο. Και άλλωστε στη συζήτησή μας με τον κύριο Σημανιράκη που με κάλεσε, και τον ευχαρίστησα φυσικά που μου κάνει αυτή την τιμή. Αυτό είναι και το σκεπτικό μας. Να μπορέσω σε πάρα πολλούς τομείς δραστηριοποίησης εδώ των Χανίων να δώσω την δικιά μου εικόνα, να δώσω τη δικιά μου επιστημονική συμβουλή, αλλά ενεργά όμως από μέσα να επιμείνω ίσως σε κάποια πράγματα, να τα δικαιολογήσω, να τα δικαιολογήσουμε ενδεχόμενα στις υπηρεσίες όπου υποβάλλονται τα έργα και οτιδήποτε άλλο, ώστε να δώσουμε μία σωστή, θα λέγαμε, να τακτοποιήσουμε σωστά κάποια πράγματα τα οποία τα έχει ανάγκη ο Δήμος και όχι μόνο ο Δήμος Χανίων. Δεν σας κρύβω ότι ευελπιστώ να πρωτοτυπήσουμε. Να πρωτοτυπήσουμε σε πάρα πολλά πράγματα και βέβαια δεν είναι μόνο τα αντιπλημμυρικά για τα οποία εν δικαίω αυτή την περίοδο μας ανησυχούν πάρα πολύ και μας ανησυχούν βλέποντας όλα αυτά. Είναι χρόνια προβλήματα σίγουρα. Δεν είναι όμως μόνο τα αντιπλημμυρικά, είναι, ξέρετε, η εποχή τους και τους δίνουμε τη μεγάλη διάσταση. Ένα δεύτερο θέμα, ο δεύτερος πυλώνας είναι και η εξοικονόμηση στο νερό. Ξέρετε, θα περάσει αυτή η περίοδος των ισχυρών βροχομετρικών, έχω πει για κάποιους κύκλους επαναφοράς, και θα έρθει και ο άλλος κύκλος, ο πιο σκληρός κύκλος, τον οποίο εάν δεν προετοιμαστούμε και κάνουμε μόνο αντιπλημμυρικά, τότε θα είναι άχρηστα τα αντιπλημμυρικά και τότε θα έχουμε μπει σε μια άλλη συζήτηση που θα λέγεται ανομβρία και όλο αυτό ενδεχομένως να προκαλέσει άλλου χαρακτήρα προβλήματα. Άρα εκεί είναι που σκέφτεστε να πρωτοτυπήσετε λοιπόν και να πρωτοστατήσετε και να δείξετε και μια άλλη πρωτοβουλία ο Δήμος Χανίων. Και το ρωτώ αυτό με μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί συνήθως όταν ακούμε τους Δήμους που θέλουν να πρωτοστατήσουν και να πρωτοτυπήσουν, συνήθως αναφέρονται στον ψηφιακό μετασχηματισμό, στο ψηφιακό αύριο και όχι τόσο πολύ σε αυτές τις πρωτοβουλίες. Νομίζω ότι έχει αξία να το λέμε από εδώ και πέρα, γιατί βλέπετε τι ακριβώς συμβαίνει και σε άλλες περιοχές. Γιατί και ο Δήμος Τρικαίων, εντάξει, πρωτοστάτησε όλα ωραία και καλά, αλλά τη φυσική καταστροφή δεν την πρωτοστάτησε. Σωστό αυτό που λέτε. Άρα λοιπόν, νομίζω ότι όλα αυτά πρέπει να είναι αντάμα. Δηλαδή να κοιτάζεις και να προστατεύεις την ανθρώπινη ζωή, να προστατεύεις την ποιότητα και την επάρκεια του νερού. Και τα δύο αυτά είναι αλληλένδετα μεταξύ τους. Την ίδια ώρα βέβαια να προνοείς για πράγματα τα οποία μπορεί να έχουν έναν αντιπυρικό χαρακτήρα, δηλαδή και για τις πυρκαγιές, για τα λιμενικά έργα, τα οποία και αυτά έχουν ένα βαθμό επικινδυνότητας. Όλα αυτά, όταν θα βάλουμε τα καιρικά στοιχεία μέσα, είτε είναι ανεμολογικά, είτε είναι τα βροχομετρικά, έχουμε ιστορία, έχουμε καταγραφές, μπορούμε να δούμε. Όταν θα τα βάλουμε λοιπόν όλα αυτά και θα τα εξετάζουμε στην υλοποίηση κάθε έργου ή στη διόρθωση κάποιων έργων, και θα πρέπει να το κάνει ο κάθε Δήμος. Αυτό δεν έγινε στο ότι μόνο ο Δήμος Χανίων μπορεί να το κάνει. Όλοι πρέπει να το κάνουν. Αλλά να το κάνουμε με ένα σωστό τρόπο. Ένα τρόπο ο οποίος στηρίζεται σε στοιχεία τα οποία μπορούμε να εξάγουμε εμείς από την επιστήμη μας, από τη μετεωρολογία. Και όλα αυτά θα τα πάρουν οι εξειδικευμένοι πλέον, οι εξειδικευμένες ειδικότητες, προφανώς οι μηχανικοί περισσότερο, είτε των λιμενικών έργων, είτε οι μηχανικοί στον πολιτικό τομέα, ώστε να τα βάλουν κάτω και να δημιουργήσουν ή να προστατεύσουν τις υποδομές με τέτοιο τρόπο που, αν μη τι άλλο,
δεν θα έχουμε τόσο μεγάλα καταστροφικά φαινόμενα. Γιατί πραγματικά ένα έντονο καιρικό φαινόμενο είναι προφανές ότι θα προκαλέσει κάποιο χαρακτήρα καταστροφές. Το θέμα είναι όμως αυτές να είναι οι λιγότερες δυνατές. Κύριε Λέκα, σε επίπεδο καθημερινότητας, διότι είναι και αυτά θέματα που καίνε τους πολίτες προφανώς και στα Χανιά, εσείς πού εστιάζετε ότι είναι οι τομείς πρέπει να δοθεί έμφαση? Κοιτάξτε, εκείνο το οποίο αντιμετωπίζουν τα Χανιά αυτή τη στιγμή, το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν τα Χανιά, το έχετε ακούσει κι εσείς, εν δυνάμει ίσως επισκέπτες των Χανίων, σε κάποιες περιόδους έχετε δει ότι αντιμετωπίζουν τα Χανιά ένα μεγάλο πρόβλημα με τις θέσεις στάθμευσης. Mm-hmm. Γίνονται πάρα πολύ ωραία έργα όσον αφορά την βιωσιμότητα της πόλης, δηλαδή οι ποδηλατόδρομοι, τα πεζοδρόμια, αναπλάσεις, ωραία, πάρκα, όλα αυτά. Την ίδια ώρα όμως το πρόβλημα της στάθμευσης εντείνεται ακόμα περισσότερο. Βλέπετε, εντάξει, είμαστε μια κοινωνία που εκ των πραγμάτων αυτή τη στιγμή ζούμε πάρα πολύ καλά. Οι περισσότεροι, ο μέσος όρος ζει πάρα πολύ καλά. Άρα λοιπόν αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να υπάρχει η πληθώρα των αυτοκινήτων, επισκεπτών και κατοίκων, και εδώ είναι το μεγάλο πρόβλημα. Νομίζω ότι με κάποιες ιδέες, με κάποιες συζητήσεις που έχουμε κάνει, με ένα σωστό στρατηγικό σχεδιασμό, μπορούμε εδώ στα Χανιά να βρούμε λύσεις. Ήδη η παράταξη του κυρίου Σημαντηράκη και στην πρώτερη θητεία της έδειξε δείγματα, δημιούργησε. Ήδη έχει δώσει ένα σωστό και ωραίο σχεδιασμό, ο οποίος όμως νομίζω ότι μπορεί να μην αρκεί. Να θέλει να γίνει ακόμα κάτι περισσότερο. Και σε αυτό το τομέα και εγώ νομίζω ότι μπορώ, έχοντας γνώση της πόλης, είμαι ο καθημερινός περιπατητής αυτής της πόλης, την αγαπώ, ξέρω, και νομίζω ότι και εδώ μπορούμε να δώσουμε κάποια λύση προβλημάτων. Υπάρχουν φυσικά και άλλα πάρα πολλά προβλήματα τα οποία θέλουν λύση. Είναι προφανώς κοινωνικού χαρακτήρα προβλήματα, στα οποία νομίζω ότι γίνεται πάρα πολύ καλή δουλειά εδώ στο Δήμο. Μπορεί όμως να γίνει ακόμα κάτι περισσότερο σε κοινωνικές δράσεις, τα οποία να προσφέρουν έτσι στην κοινωνία όχι μόνο ανακούφιση, αλλά μία χαρά στα τόσα προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίζει ο κάθε πολίτης στην καθημερινότητά του. Να σας ευχηθούμε καλή δύναμη και καλή επιτυχία, κύριε Λέκα. Εμείς σίγουρα πριν τις εκλογές, αυτοδιοικητικές εκλογές, δεν θα μπορούμε να τα ξαναπούμε και λόγω των περιορισμών των τηλεοπτικών εμφανίσεων που έχετε οι υποψήφοι. Ελπίζω να είστε και αχρίαστος υπό την έννοια του μετεωρολογική και να μην δούμε ακραία καιρικά φαινόμενα τελικώς να έρχονται στο νησί, κύριε Λέκα, από αυτή την έννοια δεν και μόνο. Δεν φαίνεται κάτι, μέχρι τις εκλογές μάλλον θα πάμε, ευελπιστώ, άμα ολοκληρωθεί ο κύκλος τέλος της εβδομάδας, να μην ξεκινήσει κάτι άλλο, να πάμε ήρεμα ήπια στις εκλογές, ώστε να ανασκουμποθούμε μετά. Και έτσι, φυσικά πάντα θα είμαι μαζί σας, πάντα σε ό,τι χρειαστεί ο κόσμος της Κρήτης θα είμαι εδώ. Και είστε, η αλήθεια είναι αυτή, και σας ευχαριστούμε θερμά και σίγουρα ανανεώνουμε το ραντεβού μας για μετά τις εκλογές να κάνουμε και μια μεγάλη συζήτηση η οποία θα αφορά την κλιματική κρίση, η οποία θα αφορά τη διαχείρισή της από εμάς, από τους φορείς, τους αρμόδιους που εμπλέκονται και κυρίως την επιστημονική άποψη, την επιστημονική φωνή και πώς αυτή ακούγεται τελικά ή θα έπρεπε να ακούγεται ακόμη περισσότερο. Κύριε Λέκα, σας ευχαριστούμε θερμά.